που αφορά αυτό το θέμα των τελευταίων ημερών, την συνύπαρξη της Παναχαϊκής και το οποιοδήποτε όφελος προκύψει για το Δήμο μας. Παρακολουθώντας πολύ προσεκτικά τις χθεσινές δηλώσεις συνέντευξης τύπου που έδωσε ο κύριος Δήμαρχος με τον κύριο Λαμπρινό, θα θέλαμε και εμείς από την πλευρά μας να κάνουμε τη δικιά μας τοποθέτηση, ούτως ώστε οι δημότες όλοι να έχουν μια πιο γενική και εμπεριστατωμένη άποψη. Εγώ, παρακολουθώντας μια συνέντευξη του κυρίου Κούγια, ο ίδιος ο κύριος Κούγια, σαν επενδυτής και ενδιαφερόμενος αντιπρόσωπος Παναχαϊκής, είπε ότι νομίζω μάλιστα ότι θα γίνει κάποια συνεδρίαση για να συζητηθεί το θέμα. Άρα λοιπόν, δεν είναι το θέμα αν είναι υποχρεωμένος ή όχι. Εμείς δεν είμαστε σαν παράταξη, όπως θέλει ο κύριος Δήμαρχος να το παρουσιάσει, η εχθροί σε αυτή την κατάσταση. Εμείς, όταν ενημερωθήκαμε για αυτό το ζήτημα, ήρθαμε προτετελεσμένων γεγονότων. Άρα λοιπόν, δείξαμε ένα ενδιαφέρον πώς αυτή η ιστορία μπορεί να μεθοδευτεί, προφυλάσσοντας την περιουσία του Δήμου, γιατί είδαμε κάποιες ατέλειες. Υπεγράφει λοιπόν ένα παραχωρητήριο, σε πρώτη φάση από τον κύριο Φιλιππακόπουλο. Να σας πω λίγο πολύ γρήγορα και συνοπτικά το ιστορικό. Πολύ γρήγορα υπεγράφει ένα παραχωρητήριο, το οποίο όταν το είδα και είδα τη συνέντευξη τύπου, την πρώτη συνέντευξη που δώσαν εδώ όλοι οι παρόντες, πραγματικά πήρα ένα τηλέφωνο τον κύριο Λαμπρινό και του ζήτησα να μου δοθούν κάποιες εξηγήσεις τι συνέβηκε. Προφανώς λοιπόν δεν υπήρχε ούτε συμφωνητικό ούτε τίποτα. Γι' αυτό το λόγο ο κύριος Λαμπρινός λοιπόν κάλεσε έκτακτο διοικητικό συμβούλιο του ΚΕΠΑΠ, που είναι το μόνο ανώδυο καθώς το γήπεδο ανήκει στο ΚΕΠΑΠ. Σε αυτό λοιπόν το συμβούλιο, που κατηγορούμαστε ότι δεν ψηφίσαμε δύο σύμβουλοι και είμαι εγώ και ο κύριος Καρασάβας, και απορώ γιατί δεν λέγανε τα ονόματά μας, είχαμε λοιπόν τις ενστάσεις μας. Ήρθε ο κύριος Λαμπρινός όντως, έφερε και ένα συμφωνητικό το οποίο από το πρωί είχα πει και εγώ κάποιες παρατηρήσεις πώς πρέπει να συνταχθεί και μάλιστα επειδή μας κατηγορεί ο κύριος Δήμαρχος ότι σαμποτάρουμε αυτή την ιστορία, οι συμμετέχοντες στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που ανήκουν στην πλειοψηφία του Διοικητικού Συμβουλίου και είναι προσκύμενοι στον κύριο Πνευματικό, έτσι, συμπλήρωσαν λοιπόν αυτό το συμφωνητικό με κάποιους όρους και οι όροι ήταν οι εξής. Ναι, μεν οι ΔΕΗ, οι ζημιές και όλα αυτά που τα είχαμε βάλει, και σύνθεσαν ακόμα περισσότερο αυτό το συμφωνητικό με την παρουσία μιας εγγυητικής 50.000 ευρώ, όπως και μια διαπαραταξιακή επιτροπή η οποία θα ελέγχει αυτό το συμφωνητικό. Πράγμα το οποίο συμφωνήσαμε όλα μαζί τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του ΚΕΠΑΠ. Ένα συμβούλιο το οποίο λειτουργεί πέρα από κομματικές και πολιτικές σκοπιμότητες. Αυτό οφείλω να το ομολογήσω και δημόσια. Και γι' αυτό λειτουργούμε καλά εκεί. Και είναι όλα ανοιχτά. Και συμφωνώ με τον κύριο Λαμπρινό που ήθελε να κάνει διοικητικό συμβούλιο για να είναι όλα ανοιχτά. Άρα λοιπόν, μην κατηγορεί εμείς. Δικές τους προτάσεις μπήκανε μέσα στο συμφωνητικό. Και εγώ ρωτώ, θα υπογραφεί το συμφωνητικό αυτό? Γιατί ένα όρος του διοικητικού συμβουλίου είναι ο πιο βασικός, ότι αν δεν υπογραφεί το συμφωνητικό αυτό, δεν θα δοθεί το παραχωρητήριο. Ή δώσαμε μόνο το παραχωρητήριο? Ο κύριος Δήμαρχος, η επόμενη παραδοχή του ήταν ότι τόσα χρόνια απάνω το γήπεδο, το ΔΟΝΑΚ, δεν προσφέρει έσοδο. Άρα λοιπόν, και ότι γι' αυτό το λόγο έφερε αυτή την ομάδα. Άρα λοιπόν έχουμε μια παραδοχή του Δημάρχου ότι τόσα χρόνια δεν κάνει τα απαραίτητα, ούτως ώστε αυτό το γήπεδο να φέρνει έσοδα. Εμείς λοιπόν, θέλοντας να προστατεύσουμε την περιουσία, και θα τονίσω το εξής, δεν έχουμε τίποτα με κανέναν επενδυτή που θέλει να έρθει σε οποιαδήποτε συμφωνία με το Δήμο, αρκεί να υπάρχουν όροι και προϋποθέσεις. Ο κύριος Νανόπουλος ήταν πολύ ξεκάθαρος σε αυτό. Εμείς δεν έχουμε τίποτα με καμία Παναχαϊκή, με κανένα κύριο Κούγια. Εμείς από την πλευρά μας θέλουμε να διασφαλίσουμε την περιουσία του Δήμου. Να ελέγξουμε αν έχει διασφαλιστεί. Και όπως είδατε, που σας είπα προηγουμένως, τις προτάσεις γίνανε από την πλευρά του κύριου Πνευματικού στο ΔΣ του ΚΕΠΑΠ. Λυπάμαι που θα το πω αυτό, αλλά μίλησε ο κύριος Δήμαρχος ότι αγαπάμε την Κόρινθο και μίλησε γενικά περί ποδοσφαίρου κλπ. Ο κύριος Δήμαρχος με τη μέχρι σήμερα παρουσία του και την ενασχόλησή του με τα ποδοσφαιρικά δρόμενα έχει αποδειχθεί εκ των υστέρων
ότι όλες οι επιλογές που έχει κάνει μέχρι σήμερα ήταν άστοχες. Και θεωρώ ότι είναι ένας από τους παράγοντες που η ομάδα μας, η μπάρτσα μας, έχει φτάσει στο σημείο που έχει φτάσει. Υπάρχει ένα ηθικό κομμάτι. Υπάρχει μια ιστορική ομάδα, η Παναχαϊκή. Αυτό το έχουμε λάβει καθόλου υπόψη μας. Παρακολουθούσα χτες μια εκπομπή σχετικά με αυτό το δεδομένο και πραγματικά στην Πάτρα υπάρχει αναβρασμός και στην πόλη μας. Ενώ λέει ότι έχουμε πλήρη αποδοχή, εμένα με σταματάνε Κορίνθιοι και μου λένε ότι εμείς είμαστε μπάρτσα και αυτό δεν αλλάζει ποτέ και άλλο η Παναχαϊκή, άλλο η μπάρτσα. Εδώ ακούσαμε ότι κάποια στιγμή υπάρχει μια προοπτική η Παναχαϊκή να ονομαστεί στο πέρασμα του καιρού μπάρτσα. Αυτό θέλω να σας πω ότι κατηγορηματικά ότι δεν μπορεί να γίνει. Δεν επιτρέπεται από τους νόμους και τον κανονισμό. Η χρήση του ονόματος όσο αναφορά, γιατί άκουσα να λέει και αυτό και ο κύριος Κούλιας, αλλά εμένα δεν με ενδιαφέρει ο κύριος Κούλιας, με ενδιαφέρει ο Δήμαρχος, ότι θα είμαστε και χορηγοί, λέει, στην Παναχαϊκή, στην ανώνυμη εταιρεία, και γι' αυτό θα βάλει και το Δήμος Κορινθίων στο πίσω μέρος στο σοτσάκι, στη φανέλα και οπουδήποτε. Αυτό θέλω να πληροφορήσω ότι απαγορεύεται δια του νόμου, ότι δεν μπορεί ο Δήμος να είναι σε καμία των περιπτώσεων χορηγός μιας ανώνυμης εταιρείας. Ο κύριος Πνευματικός είπε επίσης ότι εκπροσωπώντας την ΠΑΕ, του έδωσε εξουσιοδότηση ο κύριος Κούλιας, ότι καλεί τα παιδιά από τα σχολεία, τα δημοτικά, τα γυμνάσια, τα λύκεια να παραστούν και το εισιτήριο θα είναι δωρεάν. Εγώ μπορώ να καταλάβω και σαν ποδοσφαιρικός και εγώ παράγοντας, έχω περάσει από όλες τις βαθμίδες στο ποδόσφαιρο, νομίζω ότι καταλαβαίνω αυτή την κίνηση, καταλαβαίνω και την πρόθεση της ΠΑΕ, είναι και ένα θετικό κομμάτι, αλλά πρέπει να υπάρξει και προβληματισμός και καλύτερα αυτές τις τοποθετήσεις να τις κάνει η ίδια η ΠΑΕ και όχι ο Δήμος. Γιατί αν αύριο ου μη γέννητο συμβεί το οτιδήποτε σε ένα γεμάτο γήπεδο από παιδιά, τότε ο Δήμος θα βρεθεί σε πάρα πολύ δύσκολη θέση. Ας κοιτάξουμε λοιπόν εμείς τη δουλειά μας και η όποια ανώνυμη εταιρεία τη δικιά της. Ο κύριος Λαμπρινός, τώρα να περάσω, ότι είπε ότι δύο σύμβουλοι που μειοψήφισαν και θα αναφερθώ στη δικιά μου την περίπτωση, γιατί ο κύριος Καρασάβας δεν είναι παρόν, οπότε μπορεί να τοποθετηθεί ο ίδιος, ότι το μόνο που είπα στην εισήγησή μου, επειδή ψήφισα όχι με επιφύλαξη και θα σας το εξηγήσω, είναι το ενδιαφέρον μου για το αν η ανώνυμη εταιρεία έχει χρέη. Με συγχωρείτε πολύ, δεν είπα μόνο αυτό. Είναι ανακριβής η τοποθέτηση του κυρίου Λαμπρινού. Εγώ λοιπόν, εστιάζοντας όλα αυτά που λέω τόση ώρα, είπα ότι όταν έρχεται σε ένα deal, μιας και προέρχομαι από τον ιδιωτικό χώρο, όταν προέρχομαι, συμβαίνει ένα deal, οφείλω να κοιτάξω και την απέναντι πλευρά για να έχω μια γενικότερη άποψη και μια γενικότερη εικόνα περί του τι νους πρόκειται και πώς εγώ με τις πληροφορίες που θα συλλέξω θα έρθω να διασφαλίσω τα συμφέροντα του Δήμου και μέχρι εκεί. Η μόνη μας, έτσι και είναι και λίγο και προσωπική τυποθέτηση, λίγο πιο πέρα από την εκπροσωπώντας την παράταξη, είναι ότι εμείς δεν έχουμε τίποτα με καμία ανώνυμη εταιρεία. Απέναντίας θέλουμε επενδυτές και η όποια επένδυση που θα έρθει σε συνδιαλλαγή με το Δήμο να αποφέρει τα μέγιστα για το Δήμο μας. Εμείς αυτό που θέλουμε και αυτό που προσπαθήσαμε και αυτό που θα συνεχίσουμε να προσπαθούμε είναι να διαφυλάττουμε την περιουσία των δημοτών μας, του Δήμου μας, σαν κόρη οφθαλμού. Δεν μας απασχολούν ούτε τι λέει ο ένας και τι λέει ο άλλος. Και αυτό το λέω πολύ προσεκτικά, γιατί έχουμε κατηγορηθεί ότι διχάζουμε την πόλη πάρα πολλές φορές. Έχει αναλογιστεί ο κύριος Δήμαρχος, γιατί είναι ένας ικανός αυτοδιοικητικός, θα το πω και δημόσια ίσως για πρώτη φορά, γιατί κάποια στιγμή πρέπει να πάψουν οι διάφοροι ψήφιροι. Είναι ένας ικανός αυτοδιοικητικός, αλλά με τον τρόπο που λειτουργεί πολλές φορές αδικεί τον εαυτό του και εγκατακλείδει και το Δήμο και την πόλη και τους δημότες. Θα πρέπει λοιπόν να είναι πιο προσεκτικός, θα πρέπει να είναι πιο προσιτός και στη μειζονά μειοψηφία,
θα πρέπει να μας ενημερώνει πιο πολύ. Έχουμε τον καιρό, θα πούμε και άλλα πράγματα. Και σας ευχαριστώ πολύ που παρευρεθήκατε όλοι σε αυτή τη συνέντευξη.